Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποδέχθηκε στην Κορνουάλη τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στις συνομιλίες Μπόρις Τζόνσον και Τζο Μπάιντεν, κυριάρχησε η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα πρόσφατα βία γεγονότα προκαλούν έντονη ανησυχία στην Ουάσιγκτον, η οποία και πιστεύει πως το Brexit υπονομεύει την ειρηνευτική συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή του 1998. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν έναν κοινό στόχο: την πιστή εφαρμογή της Συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή. Η ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να μείνει ζωντανή. Ο Αμερικανό Πρόεδρο αναφέρθηκε σε όσα συνδέουν τι δύο χώρε, αλλά και στι προκλήσει που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Βρισκόμαστε εδώ για να ανανεώσουμε την ιστορική και πολύπλευρη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια ώρα κοιτάζουμε μπροστά και συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αιώνα μας. Κυβερνοασφάλεια, νέες τεχνολογίες, υγεία και κλιματική αλλαγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έφτασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισελ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Ο οικοδεσπότης της Συνόδου των G7, ο Μπορίς Τζόνσον θα κάνει το καλύτερο για τους ηγέτες που φιλοξενεί. Όμως αναλυτές υποστηρίζουν πως πίσω από την Βρετανική επιχείρηση γοητείας κρύβεται ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Μετά την τραυματική εμπειρία του Brexit, το Λονδίνο επιχειρεί να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η αιμονή της Ουάσιγκτον με τη Βόρεια Ιρλανδία περιπλέκει την κατάσταση. Όμως ο Τζόνσον θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να έχει τον πρώτο λόγο στις διεθνείς εξέλιξεις.